Συμβούλιο. Η κυρία Άννα Προκοπίου Κουκίδου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουκίδου. Καλό σας μεσημέρι. Λοιπόν, κυρία Υπουργέ, είναι αυτή η πρόταση που είπατε ότι θα πάρετε, νομίζω, σήμερα. Για τις φυλακές. Γιατί αρχίζουμε υπουργικό. Ωραία. Για τις φυλακές, κυρία Υπουργέ, που λέτε να γίνει μετατροπή του χώρου των ανοιχτών σε κλειστό και να μεταφερθούν οι ανοιχτές φυλακές σε άλλη τοποθεσία. Εξηγήστε μας πώς θα γίνει αυτό, γιατί υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις που αναφέρονται και στη στενότητα του χώρου, αλλά και το γεγονός ότι θα γυτνιάζει εντελώς ο χώρος εκεί των κλειστών με σπίτια της περιοχής. Ναι, δεν ευστάθη αυτό, κύριε Σοκράτους. Δεν ξέρω γιατί γίνεται τέτοιου είδους αναφορά. Και ακόμα και αν κοιτνιάζεται αυτή τη στιγμή, είναι πτέρυγα των φυλακών αυτό που έχουμε. Ναι. Δεν θα δημιουργηθεί κάτι. Η αναφορά, κυρία Υπουργέ, να πούμε ότι έγινε και από τους δεσμοφύλακες του κλάδου ισότητας, αλλά και από τον δικηγόρο των φυλακισμένων, δικηγόρους των φυλακισμένων. Ναι, κυρία Ζάμπα, αυτό που θέλω να σας πω εγώ είναι η θέση του Υπουργείου. Ναι, απλά σας λέω από πού πρόκειται η αναφορά. Έχουμε κάνει πολύ λεπτομερείς μελέτες, όχι μόνοι μας εννοείται, αλλά και με το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, που είναι η καθήκη αρμόδη για τέτοιου είδους τεχνικές εργασίες. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι έχουμε σήμερα μια πτέρυγα των 200 κάτι ατόμων, στην οποία μένουν 40 άτομα. Και έχουμε τους υπόλοιπους σε κατάσταση συμφόρησης στις άλλες πτέρυγες. Ναι, κυρία... Είναι απόλυτα λογικό να γίνουν οι μετατροπές, ώστε αυτή η πτέρυγα που φιλοξενεί σήμερα και είναι πτέρυγα φυλακής, να φιλοξενήσει μεγαλύτερο αριθμό ατόμων με όλα τα μέτρα που ενδεικνύεται να γίνουν για να μπορέσουν να γίνουν οι μετατροπές και να φιλοξενήσουν κατάδικους που βρίσκονται σήμερα στην κλειστή φυλακή. Δεν είναι κάτι πολύ. Και διασφαλίζεται ωστόσο, κυρία Υπουργέ, γιατί η ανησυχία, όπως ακριβώς εκφράστηκε και δημόσια, διασφαλίζεται ότι οι ανοιχτές φυλακές, έτσι όπως πλέον τις γνωρίζουν, δεν θα επηρεαστούν από αυτή την αλλαγή που γίνεται μέσω της πρότασης που αναμένεται να περάσει σήμερα, έτσι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται συζήτηση αν θα επηρεαστούν με τη μεταφορά από το Α κτίριο στο Β κτίριο. Τι διαφορά κάνει. Δεν κάνει καμιά διαφορά και δεν ξέρω ακριβώς. Ως προς τη χωρητικότητα αντιληφθήκα. Εγώ δεν ξέρω τώρα αν είναι λάθος που έχω αντιληφθεί. Όχι, αφού έχουμε πει ότι θα μεταφερθούν αυτοί οι άνθρωποι κάπου αλλού. Αυτό είναι το. Αυτό που βρίσκεται πίσω από τις αντιδράσεις. Και θέλω να το συζητήσουμε, παρότι ο χρόνος είναι περιορισμένος, είναι το εξής. Ότι υπάρχει μια τάση και από μέρους δικηγόρων που οι πελάτες τους βρίσκονται στις φυλακές. Και υπάρχει έτσι μια τάση ότι πρέπει ξαφνικά να ανοίξουμε τις πόρτες και να μεταφερθούν οι φυλακισμένοι από τις κλειστές, τις ανοιχτές φυλακές, να τους βάζουν έξω πιο εύκολα με χάρες. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Κυρία Υπουργέ, όμως. Και είμαι πολύ έντονη. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Να ολοκληρώσω, διότι. Ναι, ελάτε, γιατί είναι σχετικό. Για έναν πληθυσμό στις φυλακές, όπου έχουμε σήμερα γύρω στα 950 άτομα. Και οι 10 από τους 950 βρίσκονται μέσα για χρηματικές οφειλές. Οι υπόλοιποι 940 βρίσκονται μέσα για σοβαρά εγκλήματα. Μάλιστα. Εγκλήματα κατά κύριο λόγο. Όταν έχω μια μεγάλη πλειοψηφία που είναι μέσα για πολύ σοβαρά εγκλήματα και μιλάμε για παιδεραστές, για βιαστές, για δολοφόνους, για άτομα που είναι διακινητές προσώπων για εμπόρους ναρκωτικών. Το να θεωρούμε ότι έτσι είναι πολύ απλό να τους μεταφέρουμε στην ανοιχτή φυλακή και να αποσυσχωρήσουμε την κλειστή, μπορεί να ήταν το πιο εύκολο να κάνει. Αλλά δεν είναι αυτό η δικαιοσύνη. Ναι, κυρία Υπουργέ, γιατί επειδή και επί προηγουμένης διακυβέρνησης και δεν ξέρω γιατί, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι συμβαίνει και στα συστήματα άλλων χωρών, έχουν εισάγει το θυσμό με το βραχιολάκι, από παρακολούθηση. Τουλάχιστον για κάποιους οι οποίοι δεν είναι τόσο σοβαρά τα εγκλήματα στον ποινικό κώδικα, που βρίσκονται στις φυλακές, γιατί να μην εφαρμοστεί πιλωτικά να δούμε πώς δουλεύει και 10 άτομα, να γλιτώσει. Υπάρχει το βραχιολάκι. Σήμερα έχουμε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, 25 άτομα. Που είναι στο τέλος της ποινής τους και παρακολουθούνται με βραχιολάκι. Ναι. Υπάρχει το σύστημα, δεν αντιλαμβάνομαι. Μα αυτό ζητάνε. Υπάρχει το σύστημα. Επειδή και ο κύριος Κλειρίδης.
Ναι, είναι αυτή όμως η πτυχή που λέτε κι εσείς ότι είναι προς το τέλος της ποινής τους. Ο κύριος Κληρίδης προχθές, ο δικηγόρος για του Συνδέσμου για τα Δικαιώματα των Φυλακισμένων, λέει ότι μπορεί να εφαρμοστεί, να γίνει μια αλλαγή και να εφαρμοστεί για υποθέσεις που δεν είναι τόσο σοβαρού ποινικού κώδικα, να εφαρμόζεται το βραχιολάκι και νωρίτερα και υπό προϋποθέσεις. Ναι, αλλά σου λέει υπουργός ότι πλήστη που είναι εκεί μέσα τώρα αυτή τη στιγμή και για να το λέει προφανώς ο υπουργός έχει τα σχετικά στοιχεία, είναι με σοβαρά εγκλήματα που ναι. βρίσκονται εκεί. Και, κύριε Υπουργέ, το άλλο το θέμα που θίγουν και αυτό θέλω να μας ξεκαθαρίσετε και να αποδεσμεύσουμε στη συνέχεια. Όσον αφορά τους αλλοδαπούς που βρίσκονται εκεί, κατάδικοι, κύριε Υπουργέ, ισχυρίζονται και υποστηρίζουν οι άνθρωποι που ασχολούνται μαζί με τα δικαιώματα των φυλακισμένων ότι πρέπει να γίνει η απέλαση άμεσα κάποιων ατόμων που βρίσκονται εντός των κεντρικών φυλακών και είναι και ένα μέτρο που θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση. Κυρία Σάβα, θα το ξαναπώ αυτό γιατί ρωτήθηκα και χαίρομαι που με ρωτάτε για να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση. Όταν κάποιος είναι αλλοδαπός και βιάσει μια κοπέλα, δεν πρέπει να πάει στη φυλακή επειδή είναι αλλοδαπός. Όταν κάποιος είναι αλλοδαπός και είναι διακινητής προσώπων, που έχουμε αρκετούς, έχουμε μεγάλο αριθμό διακινητών προσώπων, που φέρνουν όλους αυτούς τους άνθρωπους, τους κατακαημένους, ως διακινητές και είναι παράδειγμα μετανάστες. Οι διακινητές πρέπει να πάνε στη φυλακή. Αυτοί που πρέπει να απελαθούν δεν βρίσκονται στις κρατικές κεντρικές φυλακές. Αυτοί που θα απελαθούν, διότι είναι για λόγους παράτυπης παρουσίας στην Κύπρο, εντάξει, βρίσκονται στην Μενόγια, δεν είναι στις κεντρικές φυλακές. Και χαίρομαι που με ρωτάτε, διότι υπάρχει ένας άλλος χώρος κράτησης που είναι από τη δική μας επίβλεψη, χωρητικότητας 126 ατόμων, αν δεν κάνω λάθος τον ακριβή αριθμό. Και όλοι αυτοί, άντρες ή γυναίκες που απλώς είναι παράνομα στην Κύπρο και πρέπει να απελαθούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, εκεί πάνε, δεν πάνε στις κεντρικές φυλακές. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Υπουργέ, θα το συζητήσουμε. Άρα, αναμένεται να πάρει το πράσινο φως από το Υπουργικό Συμβούλιο αυτή η πρόταση. Για τα θέματα των φυλακών, βεβαίως, είναι πολλά και άλλα πολλά που αφορούν το Υπουργείο. Σας αφήνουμε όμως τώρα να μπείτε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ ότι οι συνάδελφοι μου θα στηρίξουν την πρόταση. Σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε στο.